τέλος της κρίσης για τη Βρετανία φαίνεται ότι σηματοδοτεί η ανακοίνωση του ΑΕΠ, καθώς αναπτύχθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Πλέον η βρετανική οικονομία είναι κατά 0,2% ισχυρότερη από ό,τι ήταν στο προηγούμενο ρεκόρ το 2008. Μάλιστα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος κατά 3,2%, δηλαδή με το μεγαλύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία. Σχολιάζοντας σχετικά, ο Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne, απέδωσε την εξέλιξη αυτή στους σκληρά εργαζόμενους φορολογούμενους πολίτες. Χάρη στη σκληρή δουλειά του λαού της Βρετανίας, φτάσαμε σε ένα ορόσημο του μακροπρόθεσμου οικονομικού μας σχεδιασμού. Έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο. Οφείλουμε στους σκληρά εργαζόμενους φορολογούμενους πολίτες να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και να συνεχίσουμε με το σχεδιασμό που αποφέρει οικονομική ασφάλεια και πιο λαμπρό μέλλον για όλους. Την ίδια ώρα, οι Financial Times επισημαίνουν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που θα αρχίσει σταδιακά να αυξάνει τα επιτόκια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας στις αρχές Ιουλίου, φαίνεται πως ακόμα υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο να πληγεί η ανάκαμψη της οικονομίας από την αντιφατική εικόνα στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απογοητευτική εικόνα για την αμερικανική οικονομία, αλλά και για τα παρατηνόμενα προβλήματα στην Ευρωζώνη, οδήγησε σε αναβολή της αύξησης των επιτοκίων της στερλίνας στις αρχές του μήνα. Μάλιστα, ο επικεφαλής της τράπεζας, Mark Carney, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι χαμηλοί μισθοί προδίδουν ότι η αγορά εργασίας είναι πιο στάσιμη από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Ο λόγος είναι ότι έχει καταγραφεί ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας και ιστορικά υψηλό επίπεδο απασχόλησης, αλλά παραδόξως οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν έχουν επιφέρει αυξήσεις στους μισθούς των Βρετανών. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών στη Βρετανία είναι τους τελευταίους μήνες ο χαμηλότερος που έχει σημειωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, η μέση αύξηση μισθού στη Βρετανία περιορίστηκε το τρίμηνο που έλεγε τον Μάιο σε ένα ισχνό 0,3%. Προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση της αγοράς στέγης με τα στεγαστικά δάνεια που έχουν εγκριθεί να έχουν υποχωρήσει τον Μάιο στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Βρετανικών Τραπεζών, τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα πτώση στα καθαρά κέρδη σημείωσε η Royal Bank of Scotland Group, η μεγαλύτερη τράπεζα της Βρετανίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στις 230 εκατομμύρια στερλίνες, έναντι κερδών 1,2 δισεκατομμυρίων στερλινών πριν από ένα χρόνο. Πάντως, το πιστωτικό ίδρυμα που κατά την κρίση του 2009 έλαβε μεγάλη στήριξη από το Βρετανικό Δημόσιο, δήλωσε πως παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου του για μείωση του κόστους κατά 1 δισεκατομμύριο στερλίνες το 2014. Άλλωστε, ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής απάρκειας της Royal Bank of Scotland ενισχύθηκε στο 10,1% από το 8,6% στο τέλος του 2013.